Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στη σημερινή φάση της κρίσης, ένα από τα θέματα που απασχολεί τον επιχειρηματικό αλλά και τον πολιτικό κόσμο είναι αυτό της ηγεσίας. Τίθενται έτσι πολλά ερωτηματικά και βεβαίως στον τομέα των επιχειρήσεων παίζει μεγάλο ρόλο η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και η σχέση της ηγεσίας με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν το αντικείμενο του 6ου συνεδρίου The Big HR Debate που διοργανώνει κάθε χρόνο το Ελληνικό Ινστιτούτο Management Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο ως γνωστόν λειτουργεί στους κόλπους της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία σας προσφέρει και αυτήν την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που παρακολουθείτε κάθε Δευτέρα. Στην σημερινή λοιπόν εκπομπή θα μιλήσουμε για θέματα ηγεσίας και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με την κυρία Κατερίνα Τριβιζά, η οποία συμμετείχε στο έκτο αυτό συνέδριο και μάλιστα συντόνισε ένα πάνελ στο οποίο πήρα μέρος ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Να σας καλωσορίσω, κυρία Τριβιζά, στην εκπομπή αυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανδρόπουλο. Και ενώ πολλής λόγος γίνεται για έλλειμμα ηγεσίας εν μέσω κρίσης, ένα ερώτημα που απασχολεί ενδιαφερόμενους στο χώρο αυτόν, είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι άνθρωποι του management, είναι κατά πόσον η κρίση δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηγεσίας. Τι εννοώ? Θα μπορεί να αναπτυχθεί η ηγεσία που να στηρίζεται σε παλιά πρότυπα ή θα πρέπει οι νέοι ηγέτες να μπορούν να ανταποκριθούν σε προκλήσεις με βαθύτατες αλλαγές? Ναι, να πούμε ότι η ηγεσία είναι κάτι που απασχολεί τις επιχειρήσεις εδώ και δεκαετίες. Ναι, και όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Και όχι μόνο τις επιχειρήσεις, πολύ σωστά. Κατά τη διάρκεια της κρίσης καταφάνηκε η έλλειψη των ηγετικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και όχι μόνο στην κορυφή. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνει πιο έντονη και πιο καταφανή την έλλειψη ηγεσίας στις επιχειρήσεις, γιατί γι' αυτό το πράγμα θα ήθελα εγώ να, σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ. Παρά τα αυτά, όπως κατεδείχθηκε χθες στο συνέδριό μας, υπήρξαν εταιρείες κατά τη διάρκεια της κρίσης που το διαγνώσανε και πήραν ήδη τα μέτρα τους. Είναι πράγματι σαφές ότι ο ορισμός της ηγεσίας από αυτό που ήταν και που το ταυτίζαμε με την κορυφή μιας επιχείρησης, το νούμερο ένα, πλέον έχει διαφοροποιηθεί. Και αυτό που ψάχνουν πλέον οι επιχειρήσεις είναι να καλλιεργήσουν την ηγετική ικανότητα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Αυτό, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων και στο debate χθες στο συνέδριο, θα επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα της ίδιας της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας κατά πρώτον την επιβίωσή της και κατά δεύτερον την ανάπτυξή της, την ανωδική της πορεία. Τα ζητούμενα από έναν ηγέτη είναι, θα λέγαμε, τα ίδια με αυτά που υπήρχαν και τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό μας έδειξε και μια έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας που δείξαμε χθες στο συνέδριό μας, που έγινε από την εταιρεία Mercer. Και έδειξε λοιπόν ότι από τους ηγέτες ζητούμε τα ίδια πράγματα. Η ουσιαστική διαφορά όμως είναι ότι οι ηγέτες καλούνται να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα σε πολύ πιο σύνθετες, πρωτόγνωρες και πολύπλοκες συνθήκες. Και αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά. Κοιτάξτε, έχω έτσι ορισμένες απορίες. Εάν δει κανένας την οικονομική ιστορία, βεβαίως στην περίοδο της βιομηχανικής εποχής, δηλαδή τα τελευταία 200-220 χρόνια, θα παρατηρήσει ότι οι ηγετικές μορφές της επιχειρήσης αναδείχθηκαν κάθε φορά που το σύστημα παραγωγής μεταλλασσόταν. Δηλαδή, είχαμε, ας πούμε, μια ηγετική φυσιογνωμία που ήταν ο Χένρι Φόρντ στις αρχές του 20ου αιώνα, με το περίφημο μοντέλο που το TAF που του εξασφάλισε και μεγάλη δημοτικότητα.
Αλλά ο Φόρντ είναι ηγέτης και για ένα άλλο λόγο. Ήταν από τους πρώτους που συνέδεσε την αμοιβή της εργασίας με την κατανάλωση. Θυμάμαι διαβάζοντας για τον φορντισμό, όταν τα στελέχη του του είπαν ότι τα αποθέματα των αυτοκινήτων είχαν μεγαλώσει, τους ρώτησε ποιος είναι ο μέσος μισθός στην επιχείρησή του. Του είπαν ένα ποσό και τους λέει θα το διπλασιάσετε από αύριο και θα υποχρεώσετε και κάθε εργαζόμενο να αγοράσει και ένα αυτοκίνητο πληρωτέως σε, ξέρω εγώ, 4, 5, 7 χρόνια. Τι έγινε με αυτό? Συνδέθηκε η κατανάλωση με το εισόδημα και δημιουργήθηκε η πρώτη πίστοση. Ήταν ένας ηγέτης. Αλλά έχουμε στη συνέχεια, έχουμε τον ιδρυτή της, τον Bill Gates της Microsoft. Και αυτός σε μια μεταλλαγή αναδείχθηκε και υπενθυμίζω ότι αναδείχθηκε όταν η IBM κινδύνευε να καταρρεύσει. Στη συνέχεια είχαμε τον ιδρυτή της Apple. Πάλι σε ένα νεωτερισμό αναδείχθηκε σαν ηγετική φυσιογνωμία. Άρα εδώ θα σας κάνω το ερώτημα. Έχουμε ηγέτες που είναι πρωτοπόροι και έχουμε και ηγέτες οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση. Ποιες διαφορές βλέπετε εσείς? Θα πάρω λοιπόν αυτό που, στο οποίο αναφερθήκατε καταρχήν, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική επανάσταση. Μ' αρέσει να το παραλληλίζω λίγο με την εποχή που ζούμε τώρα, γιατί η ιστορία όπως έχει υποθεί επαναλαμβάνεται. Η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησε κρίση. Υπήρξαν πάρα πολλά επαγγέλματα που χάθηκαν και άλλα που, και άλλα που δημιουργήθηκαν. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πολύ σωστά, ζούμε την πνευματική επανάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που καταργούνται και άλλα που δημιουργούνται. Και που στηρίζονται στην ευφυΐα. Και που στηρίζονται ακριβώς στην ευφυΐα. Είναι λοιπόν μια κρίση, ή εμένα επειδή δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ ο όρος κρίση, είναι μια μεταβατική περίοδος, η οποία βεβαίως διαρκεί, όσο είναι αναγκαίο, και δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε να το προβλέψω, στην οποία εμείς που τη ζούμε λοιπόν έχουμε δύο επιλογές. Είτε να κάτσουμε και να κλαίμε τη μοίρα μας, είτε να την αξιοποιήσουμε. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι ικανοί μέσα σε αυτή την περίοδο να δούνε τις ευκαιρίες, να οραματιστούν το μέλλον και κυρίως θέλουν να προχωρήσουν, θα προχωρήσουν. Αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ηγετικής ικανότητας, γιατί η ηγετική ικανότητα είναι ένας ευρύς όρος και περιλαμβάνει διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ηγέτες, ο καθένας στο μέτρο του, ο καθένας στο μετερίζι του, και να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε. Είναι ευκαιρία η κρίση. Έχει πολλές ευκαιρίες. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως είδαμε και χθες στο συνέδριό μας, υπάρχουν εταιρείες που έχουν διαγνώσει τις δυνατότητες αυτές και τις αξιοποιούν. Υπάρχει μία σημαντική διαφορά και την είπε χθες στην ομιλία του ο κύριος Μαύρος μεταξύ του μπορώ και του θέλω. Και του θέλω. Και επειδή χρησιμοποιούμε στις επιχειρήσεις τους όρους manager και leader, πολλές φορές έχουμε πει ότι ταυτίζονται, όμως δεν είναι έτσι. Κατά την ερμηνεία λοιπόν του κυρίου Μαύρου, υπάρχει το μπορώ και το θέλω. Και άρα λοιπόν μπορώ να διαχειριστώ μια κατάσταση με κάνει manager, θέλω και να τη διαχειριστώ αλλά και να προχωρήσω με κάνει ένα leader. Και αυτό το βλέπουμε σε όλη μας τη ζωή. Ακόμη και στον κοινωνικό μας κύκλο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται τις καταστάσεις τους και προχωρούν και άλλοι που απλώς τις διαχειρίζονται και έως και υψηλοϋποφέρουν. Εδώ θέσατε μια σειρά από νέα ζητήματα. Καταρχάς θέσατε το θέμα των γνώσεων και γενικά της ευφυΐας, της φαιάς ουσίας που παίζουν ρόλο στην παραγωγή. Αλλά υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση. Είναι ότι όλο και περισσότερο οι σύγχρονες επιχειρήσεις και αυτές που είναι ανοιχτές πλέον στις χρηματοοικονομικές αγορές έχουν μεγάλους αριθμούς μετόχων, οι οποίοι μέτοχοι
κατά κανόνα ενδιαφέρονται περισσότερο για τις αποδόσεις των επενδύσεών τους παρά για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ένα στέλεχος το κρίνουν με βάση τι τους προσφέρει για να βάλουν μέσα στο πορτοφόλι και από εκεί και πέρα δεν πολύ καταλαβαίνουν και τι γίνεται στην επιχείρηση. Με αποτέλεσμα οι ανάγκες μιας επιχείρησης να μην είναι πάντοτε συμβατές με τις προσδοκίες των μετόχων. Αυτό δε δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τις νέες μορφές ηγεσίας. Ας ξεκινήσω από αυτό που είπε η κυρία Γεωργιάδου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Management Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΔΕ, χθες στο λόγο της. Οι άνθρωποι είναι η λύση και όχι το πρόβλημα. Και επίσης, θυμάμαι τώρα που θέσατε αυτό το ερώτημα, κάτι που είπε ο Τζον Νάισμιθ, σύγχρονος. Πολύ παλιά. Είναι λοιπόν η πρόκληση του 21ου αιώνα, δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η στάση που θα κρατήσουμε απέναντι στον άνθρωπο. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι μέτοχοι μετρούν τα αποτελέσματα και το return on investment, δηλαδή πόσα χρήματα έχουν βάλει και τι επιστροφή, τι απόδοση είχαν αυτά τα χρήματα για τους ίδιους. Αυτό όμως ήταν κάτι που ίσχυε πάντα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είχε γίνει στις επιχειρήσεις, σε πάρα πολλές. Παλιά είχαμε τον επιχειρηματία, ο οποίος ήταν και ο διοικητής κάθετος ηγέτης. Τώρα, όσο πάει, επειδή μεγαλώνουν πολύ περισσότερο οι εταιρείες, έχουμε τους μετόχους των εταιριών και το ανώτατο management, την ανώτατη διοίκηση, η οποία λοιπόν διοικεί αυτές τις εταιρείες. Είναι μέλη λοιπόν των ηγετών, των ηγετικών ομάδων των εταιριών, να αξιοποιήσουν έτσι το ανθρώπινο δυναμικό που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να έχει θετικά αποτελέσματα και να είναι και οι μέτοχοι ικανοποιημένοι. Δεν είναι κάτι εύκολο, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες. Μέσα σε αυτό θα μου επιτρέψετε να βάλω και το ζήτημα της νέας γενιάς. Πρέπει να κατανοήσουμε τι είχαμε στο μυαλό μας σαν ηγετική ικανότητα πριν μερικές δεκαετίες και τι ζητάνε πλέον οι νέες γενιές που εισέρχονται βέβαια στο εργασιακό γίγνεσθε και στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, ο νούμερο ένα, η ηγετική ομάδα μιας επιχείρησης, πρέπει αυτό το πράγμα να προσπαθήσει να το κατανοήσει και να το εντάξει μέσα σε ένα μακροχρόνιο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που θα στηρίξει την πορεία της εταιρείας. Στο επίπεδο αυτό, κυρία Τρίβιζα, έχω μια ερώτηση επί της οποίας βέβαια προσωπικά προσπαθώ να βρω την απάντηση, αλλά θα ήθελα, μια και είστε και ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάπου στα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή τις δεκαετίες του 60 και του 70, οι μισθολογικές διαφορές τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Δυτική Ευρώπη ήταν 1 προς 15, 1 προς 17. Από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις ανοίγονται στον αποκαλούμενο χρηματοοικονομικό τομέα, κάποιοι τον λένε τον επενδυτικό καπιταλισμό, έχουμε μία, από τη μια μεριά βλέπουμε τις επιχειρήσεις να ρίχνουν μεγάλο βάρος στις χρηματοοικονομικές τους αποδόσεις, δηλαδή τι συνεισφέρουν στα κέρδη, και από την άλλη μεριά εκτινάσονται οι διαφορές, οι οποίες σήμερα φτάνουν σχεδόν και το 1 προς 200. Αυτό δεν είναι από μόνος του ένας αρνητικός παράγοντας? Αναμφισβήτητα. Αλλά όπως είπαμε, είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, εμένα ας πούμε, με ενοχλεί όταν διαβάζω ότι ανώτατο στέλεχος επωνύμου επιχειρήσεως, η οποία δεν πάει και καλά, τον διώχνουν οι μέτοχοι. Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι, κύριε, απέτυχες και πρέπει να φύγεις. Αλλά πάρει και 3 εκατομμύρια ευρώ και την άλλη μέρα η ίδια αυτή η επιχείρηση που έχει δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ στον αποπενθέντα διευθύνοντα σύμβουλο και CEO απολύγει και 2.000
άτομα με 15.000 ευρώ αποζημίωση το καθένα. Κοιτάξτε, το να μιλώντας γενικά, όπως είπαμε, περνάμε μια μεταπτυχία. Επειδή το ξέρετε, μιλάω και για συγκεκριμένη εταιρεία που είναι γνωστή η περίπτωσή της. Περνάμε λοιπόν μια μεταβατική περίοδο. Και επομένως τέτοιου είδους φαινόμενα, ακραία, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν. Νομίζω ότι για κάθε πράγμα υπάρχει η εξήγησή τους. Μην ξεχνάμε ότι ο όποιος νούμερο ένα, με τη δική του στρατηγική και διοίκηση, έφερε κάποια αποτελέσματα στους μετόχους. Ναι. Όπως επίσης, είχε ανδεσμευτεί και οι μέτοχοι με κάποιο συμβόλαιο. Αυτά πρέπει λίγο να τιμώνται, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι, αλλά στην περίπτωση της εταιρείας που σας θίγω το θέμα, η εταιρεία αυτή υπέστη τεράστια ηθική βλάβη σε παγκόσμιο επίπεδο και όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν νομίζω να υπέστη τίποτε. Τώρα, κοιτάξτε, ενδεχομένως δεν υπέστη κάποια τεράστια οικονομική ζημία, υπέστη όμως τον επαγγελματικό θάνατο. Και αυτό πρέπει κανείς να μετρήσει τι είναι πιο σοβαρό και τι όχι. Από εκεί και πέρα, η απόλυση 2.000 εργαζομένων στη συνέχεια μπορεί να ήταν, δεν θέλω να μιλήσω για κάτι στο οποίο δεν αναμίχθηκα και δεν γνωρίζω από πρώτο χέρι, έτσι, μπορεί να ήταν μία από τις αναγκαίες λύσεις. Συνήθως μαθαίνουμε αυτό που, ξέρετε, μας τραβάει την προσοχή, δεν μαθαίνουμε τα υπόλοιπα. Κατά την άποψή μου δεν ήταν η μόνη λύση. Γιατί όπως είδαμε και χθες στο συνέδριο, όμως εγώ θα πάω και πάλι πίσω στο συνέδριο γιατί εκτιμώ ότι ήταν ένα από τα καλά συνέδρια που διοργανώθηκε χθες, υπήρξαν και μάλιστα ελληνικές εταιρείες οι οποίες λόγω των καταστάσεων της χώρας θα μπορούσαν να είχαν κλείσει και όμως με αναθέτοντας το έργο της επιβίωσης, της αλλαγής αυτής της κατάστασης σε ηγετικές ομάδες των υπαλλήλων τους, μπόρεσαν αυτό το πράγμα να το γυρίσουν. Όχι μόνο να μην κλείσουν, αλλά και να επιβιώσουν και να προχωρήσουν. Χωρίς να προβούν σε απολύσεις και χωρίς να κάνουν τραγικές μειώσεις μισθών. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια παραδείγματα. Βεβαίως στην αγορά υπήρξαν και πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθούν σε όλο αυτό το καταιγισμό των οικονομικών επιπτώσεων, αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, αλλά υπάρχουν και παραδείγματα, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, τα οποία δείχνουν ότι όποιος θέλει να δει τις ευκαιρίες μέσα στην κρίση, τις δυνατότητες που υπάρχουν για να λυθεί ένα πρόβλημα, μπορεί να το κάνει. Πάντως, επειδή αναφέρατε τον κύριο Μαύρο για το συνέδριο το οποίο κάνουμε λόγο, από ό,τι βλέπω εδώ από τα πρακτικά του συνεδρίου, αυτός ήταν που μίλησε για τη δίκαιη κατανομή πόνου. Και υποθέτω ότι αυτό εννοούσε. Και, έτσι και μίλησε επίσης για δίκαιη πρόσβαση στις ευκαιρίες, που είναι όντως πολύ σημαντικό. Και βεβαίως είπε και κάτι που θα ήθελα να το σχολιάσετε, ότι η ηγεσία είναι η τέχνη να κάνεις κάποιον άλλο να κάνει αυτά που πρέπει επειδή το θέλει. Ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, ξεκινώντας λοιπόν από το δεύτερο, όπως σας είπα, παλιά η ηγεσία είχε ταυτιστεί με την κορυφή. Εδώ και με τον ορισμό που έδωσε ο κύριος Μαύρος, αλλά και με τον ορισμό που ακούστηκε στη συνέχεια στο debate που είχαμε με τους γενικούς διευθυντές εταιρεών και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, η σύγχρονη αντίληψη για την ηγεσία έχει αλλάξει και πλέον μιλάμε για την ηγετική ικανότητα που δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την θέση που κατέχει κάποιος μέσα στην εταιρεία. Η ηγετική ικανότητα μπορεί να έχει ένας υπάλληλος και μάλιστα απλώς και σε συγκεκριμένους τομείς. Σε συγκεκριμένους τομείς. Και εδώ δράτωμε λίγο τις ευκαιρίες να πούμε ότι επειδή οι δομές των επιχειρήσεων θα αλλάξουν, δεν υπάρχει πλέον η πυραμίδα, ακόμη ούτε το matrix θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα έχουμε κυκλικές δομές εργασίας. Εκεί αυτό θα αναδείξει σε περισσότερους ανθρώπους τις ηγετικές ικανότητες, οι οποίες θα είναι και αναγκαίες. Ωραία.
Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Θέματα που αφορούν την ηγεσία και το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις συζητούμε με την κυρία Κατερίνα Τριβιζά, ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Θέματα ηγεσίας και ανθρώπινου δυναμικού συζητούμε σήμερα με την κυρία Κατερίνα Τριβιζά, ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων και συντονίστρια ενός σημαντικού πάνελ που έγινε στο έκτο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ. Είχαμε σταματήσει στο πρώτο μέρος, κυρία Τριβιζά, σε μια παρατήρηση του κυρίου Μαύρου για τη δίκαιη κατανομή του πόνου και εκεί λιγάκι σας διέκοψα για λόγους τεχνικούς. Αυτό είναι, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αυτό που και σαν κοινωνία κάνουμε είναι να ασχολούμαστε ακριβώς με αυτό. Ποιος πονάει πιο πολύ? Είδατε τι είπατε και προηγουμένως. Απολύθηκαν 2.000 κόσμους. Δεν διαφωνώ ότι είναι απόλυτα λυπηρό. Αλλά ξεχνάμε το κυρίως ζήτημα. Αυτό εκτιμώ ότι μας σας αποπροσανατολίζει. Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκαιη κατανομή του πόνου, πρέπει να σκεφτούμε πώς περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Όχι γιατί λιγότεροι ή περισσότεροι υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Θα επανέλθω στη βιομηχανική επανάσταση. Και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πόνεσαν πάρα πολύ. Και τώρα πονούν. Όμως τώρα έχουμε το προηγούμενο ιστορικό και μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά, να σκεφτούμε αυτό που λέμε, και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, έχει χάσει την αξία της, αναπτυξιακά. Δηλαδή, είπαμε, ζούμε την πνευματική επανάσταση, το οποίο σημαίνει κάτι παραπάνω. Σημαίνει τη συλλογική νοημοσύνη, απαιτείται για την πνευματική επανάσταση. Η συλλογικότητά μας, λοιπόν, πρέπει να καλλιεργηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε αντί να ασχολούμαστε με τη δίκαιη κατανομή του πόνου, να φροντίσουμε πολύ περισσότεροι άνθρωποι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Και αυτό δεν το έχουμε κάνει. Ένας φίλος μου λέει ότι υπάρχουν δύο στάσεις απέναντι σε ένα πρόβλημα. Η μία είναι να το λύσεις, η άλλη είναι να το ευχαριστηθείς. Φροντίζουμε να ευχαριστιόμαστε το πρόβλημα και λίγοι φροντίζουμε να το λύσουμε. Νομίζω ότι αν αλλάξουμε στάση και σαν κοινωνία και φυσικά στις επιχειρήσεις ως προς το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε μια καλή λύση για πολύ περισσότερο κόσμο. Η παρατήρησή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Να δούμε τότε και την άλλη όψη του νομίσματος. Μιλήσατε και επανειλημμένα για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Για να υπάρξει προσαρμογή στις νέες συνθήκες, θα πρέπει οι συνθήκες αυτές να αρχίσουν να αλλάζουν στο εσωτερικό της χώρας. Διαφορετικά, ο μεγάλος, θα έλεγα, για την Ελλάδα, ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι οι ικανότεροι και οι πιο έτσι τολμηροί θα σκοθούν να φύγουν, όπως ήδη παρατηρείτε. Άρα, αυτοί που θα μείνουν θα μπορέσουν να αλλάξουν κάτι. Δηλαδή, αν μια χώρα χάσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των μικρών ηγετών που υπενιχθήκατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ποιος θα μείνει για να κάνει αλλαγές? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας ματώνει. Και ματώνει γιατί χάνει άξιους ανθρώπους και κυρίως νέους. Χάνει θεά ουσία, καταρχάς. Χάνει θεά ουσία. Έχει λοιπόν νόημα όμως να αλλάξουμε την νοοτροπία μας.
Ξέρετε, αυτή τη στιγμή εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός, και δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι νωρίτερα από μένα, περνάει τη δική του μεταβατική περίοδο, κατά την οποία πρέπει να αλλάξει την εστίασή του από το έχω στο είναι. Είναι. Και πρέπει λίγο να θυμηθούμε αυτά που η ίδια μας, ο ίδιος μας ο λαός έχει δημιουργήσει από την αρχαιότητα. Αναφέρθηκε σε αυτά και η κυρία Αλεξάνδρα Παναγιώτου, που ήταν ομιλήτρια χθες στο συνέδριο, και είναι αυτά που είπανε ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης: αρετή, γνώθησε αυτόν και ήθος. Λόγος και πάθος. Αυτά λοιπόν τα έχουμε ξεχάσει, νομίζω, και είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Άρα όλοι οι Έλληνες, εφόσον θυμηθούμε αυτά τα πράγματα, εφόσον κατανοήσουμε ότι τελικά το να είμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας δεν εξαρτάται από το αν έχουμε Mercedes, νομίζω ότι τότε και τα μυαλά μας, τα καλά μυαλά, τα ταλέντα που έχει η Ελλάδα, θα το ξανασκεφτούν το να φύγουν έξω. Ευκαιρίες υπάρχουν στη χώρα, πάρα πολλές, το πιστεύω. Και οι υπόλοιποι θα αναπτύξουν μία συλλογική αντίδραση πάνω σε αυτό, αν είναι κατανοητός ο όρος. Και πραγματικά θα ήθελα να εστιάσω με αυτή την ευκαιρία σε αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες αναφέρομαι. Όλος ο κόσμος μιλάει για τουρισμό και για πολιτισμό. Έχουμε το εξής τρομερό στην Ελλάδα, να έχουμε τη βαριά μας βιομηχανία με προϊόντα τα οποία ήδη υπάρχουν. Δεν έχουμε δηλαδή το κόστος παραγωγής. Πώς θα προωθούμε, είναι το ερώτημα. Και αν ο καθένας μας μπορεί πάνω σε αυτό να πώς θα να προωθούμε βάλει εκτός Ελλάδος, όχι εντός. Εκτός Ελλάδος, ναι, φυσικά. Έτσι. Και δεν θέλω να ξανακούσω το μικρή χώρα, βέβαια. Μάλιστα. Και η Ελβετία είναι μικρή χώρα και, πόσο θυμάμαι, δεν έχει φυτείες κακάο, αλλά έχει την καλύτερη σοκολάτα παγκοσμίως. Η Ελβετία, ναι, δεν έχει καμία πλουτοπαραγωγική πηγή, εκτός από το ταλέντο, στο design, στην εφευρετικότητα. Στο αυτό το συνέδριο παρουσιάστηκε και μία έρευνα για τις επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης αμοιβές των εργαζομένων. Ποια είναι η κατάσταση στο επίπεδο αυτό? Το μισθολογικό κόστος, βεβαίως, των επιχειρήσεων έχει μειωθεί. Και αυτό οφείλεται, βεβαίως, αυτό ξεκινάει ήδη από το 2008-2009, όπου η επίδραση της κρίσης άρχισε να φαίνεται πιο πολύ στην αγορά. Εκεί φάνηκε περισσότερο και οφείλεται, βεβαίως, τόσο σε μείωση αμοιβών και παροχών των εργαζομένων, όσο και σε μείωση του αριθμού των μελών του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα, στην περίοδο αυτή, όπως φάνηκε και από την έρευνα, θα λέγαμε ότι φαίνεται μία, κατά κάποιο τρόπο, σταθεροποίηση. Σε μερικές περιπτώσεις υπήρξε και μία μικρή αύξηση βασικών μισθών, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, μεταξύ του 2014 και του 2015. Αλλά, βέβαια, σε ό,τι αφορά το 2016, προβλέπεται μία σταθεροποίηση δεδομένης της αβεβαιότητας που υπάρχει στη χώρα. Εσείς έχετε καταγράψει ελλείψεις στην ελληνική αγορά εργασίας από πλευράς ταλέντων και στελεχών επιχειρήσεων, διότι σε παλαιότερες εκπομπές η κυρία Κουσία, που ασχολείται και η οποία είδα ότι ήταν και ομιλήτρια στο συνέδριο, είχε επισημάνει ότι υπάρχει μία συμβατότητα μεταξύ των αναγκών σε κάποιες ειδικότητες που έχουν οι επιχειρήσεις και της υπάρξεως των κατάλληλων ανθρώπων. Αυτό είναι αληθές και, βέβαια, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπει κανείς και στην Ευρώπη χώρες, και στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Πραγματικά υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των ατόμων που ψάχνουν εργασία, των θέσεων εργασίας και, βεβαίως, το πώς καλύπτονται αυτές οι θέσεις εργασίας. Αυτό, κατά την άποψή μου, οφείλεται καταρχήν σε αυτό που είπαμε, στη μεταβατική περίοδο. Άλλα πράγματα ζητάμε πια και ο κόσμος ακόμη δεν έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει αυτές τις θέσεις εργασίας. Αλλά υπάρχει εμπολής και μία εγγενής αδυναμία των επιχειρήσεων στο τι ζητάνε.
Από την έρευνα που δηλαδή, θέλετε μας δείξαν... να πείτε ότι οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν τι ζητάνε. Μερικές φορές. Μάλιστα. Δηλαδή, χθες, στην έρευνα που μας έδειξε η εταιρεία Mercer, που αφορούσε την ηγεσία, φάνηκε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις ζητούν ηγέτες χωρίς να έχουν προσδιορίσει ακριβώς το περιεχόμενο του τι θα πει η ηγέτης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχουν ανάγκη αφενός, και βεβαίως στη συνέχεια δαπανούν και πάρα πολλά ποσά, μεγάλα ποσά για την εκπαίδευση των ανθρώπων τους σε ηγετικές ικανότητες και δεν μετρούν την αποδοτικότητα αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πώς δηλαδή συμβάλλουν αυτά στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Κατά συνέπεια νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο, και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που αφορούν τόσο την οικονομική κατάσταση, τις οικονομικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, αλλά και παγκοσμίως, όσο και στα νέα δεδομένα που πλέον υπάρχουν λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, αλλά και οι επιχειρήσεις να είναι πιο, ας το πούμε έτσι, συγκεκριμένες σε αυτό που πραγματικά ζητάνε για να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής. Στο επίπεδο αυτό, κυρία Τριβιζά, δεν υπάρχει και ένα πρόβλημα, θα έλεγα, ιδεολογικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί νέοι άνθρωποι, χωρίς βέβαια να φέρουν κάποια ευθύνη, ζουν μέσα σε οικογένειες όπου για πάρα πολλά χρόνια το όνειρο, το όραμα εντός εισαγωγικών της οικογένειας ήταν ο γόνος να γίνει δημόσιος υπάλληλος, να τη βολέψει κάπου, για από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα. Αυτή η νοοτροπία η οποία υπάρχει και ακόμα, παρά την κρίση, δεν λέει να σταματήσει. Δεν είναι αρνητική αφέ αυτής? Κατά την άποψή μου, ναι. Είναι απόλυτα αρνητική. Η επιχειρηματικότητα, για την οποία επίσης γίνεται πάρα πολύ λόγος τα τελευταία χρόνια, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου που απλώς κάνει μια δική του επιχείρηση. Το να ανοίξω ένα κατάστημα που πουλάει είδη δώρων ή σουβλάκια δεν είναι ντε και καλά επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι μια δεξιότητα την οποία κανείς πρέπει από πολύ νωρίς, και εδώ θα έλεγα ακόμη και στο επίπεδο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, να υπάρχει αυτή η έννοια της καλλιέργειας λοιπόν της επιχειρηματικότητας, πρέπει να το κάνουν οι νέοι, γιατί η επιχειρηματικότητα χρειάζεται ακόμη και ο καθηγητής, ακόμη και ο γιατρός. Εμείς όλοι, όταν πάμε να διαπραγματευτούμε, και όλοι μας διαπραγματευόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, πρέπει να έχουμε μία, ας το πω, την δεξιότητα της επιχειρηματικότητας, η οποία εξασφαλίζει μία κατάσταση που είναι προς κοινό όφελος. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έχει καλλιεργηθεί στις νέες γενιές, γιατί δεν το είχαν και οι παλιές. Δεν είναι θέμα λοιπόν στην παρούσα φάση, κατά την άποψή μου, να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε φταίνε οι παλιές γενιές που δεν μάθανε στις καινούργιες τι θα πει δουλεύω και από τη δουλειά μου αποκομίζω κάποια ωφέλη, ούτε στις νέες γενιές γιατί θέλετε να βολεύεστε. Για να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση υπάρχουν συγκεκριμένες αιτιολογίες, αλλά δεν είναι νομίζω τώρα ο τόπος για να το συζητήσουμε αυτό. Έχει νόημα να δούμε πώς αυτό θα αλλάξει. Όταν νομίζω συλλογικά αποκτήσουμε μία στάση που σταματήσει να ασχολείται με το παρελθόν και κοιτάξει το μέλλον, τότε έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να αλλάξουμε την κατάσταση και να πάμε όλοι πιο μπροστά για το κοινό καλό. Δεδομένου ότι σε πολλές τώρα επιχειρήσεις καλλιεργείται και αυτή η έννοια του entrepreneurship, δηλαδή πρέπει ο εργαζόμενος, το στέλεχος, να αναπτύσσει και δικές του επιχειρηματικές δεξιότητες στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να μπορέσει να συμβάλλει, και το μου φαίνεται ότι το υπενυχθήκατε επίσης, να συμβάλλει στην πρόοδό της. Άρα αυτό θέλει και μία διαρκή εγρήγορση. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί δεν παίζει ρόλο, κυρία Τριβιζά, ας πούμε, η διαβίου εκπαίδευση κατά κάποιο τρόπο? Αναμφισβήτητα.
Και ξέρετε, πλέον επειδή αναφερθήκαμε και στην εποχή στην οποία ζούμε, αυτό που ψάχνουν οι επιχειρήσεις δεν είναι το τι ξέρει κάποιος μέχρι σήμερα, αλλά θα είναι αξιόλογος αυτός ο οποίος είναι ικανός κατά κάποιο τρόπο να ξεχνάει αυτά που έμαθε και να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Γιατί ακριβώς είμαστε στην εποχή που γίνονται πνευματικά άλματα. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται με μία επιχείρηση, για να μπορεί να αυξάνει συνεχώς την απασχολησιμότητά του, πρέπει και συνεχώς να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται για το τι συμβαίνει ευρύτερα στον κόσμο, αλλά και πιο συγκεκριμένα στη δική του τη δουλειά για το σήμερα και για το αύριο. Προέρχονται λοιπόν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναμφισβήτητα από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και από άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στους οποίους πολλοί μπορεί να έχουν πρόσβαση πια, μην ξεχνάμε και τις δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο, και από εκεί και πέρα έγκυται, θα έλεγα, στην προοδευτικότητα που μπορεί να διαθέτει ένα άτομο για να μπορεί να προχωρήσει. Και βέβαια εδώ πάλι θα μιλήσω για τις νέες γενιές. Χαίρομαι διότι ένα αίτημα των ανθρώπων της νέας γενιάς για να επιλέξουν την επιχείρηση με την οποία θα συνεργαστούν είναι κατά πόσον η επιχείρηση οργανώνει τέτοιου είδους προγράμματα έτσι ώστε να συμβάλλει στη δική τους αύξηση της απασχολησιμότητας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Προς τα εκεί θα οδηγηθούμε. Πιστεύετε ότι το επίπεδο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων είναι ικανοποιητικό στη χώρα μας? Θα το χώριζα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις μεσαίες και στις μικρές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που αριθμητικά δεν είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα και αρκετές εξ αυτών είναι και πολυεθνικές, έχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έχουν συστήματα, έχουν διαδικασίες, φυσικά οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους εργαζομένους. Έχουν πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ του ηγέτη, του Γενικού Διευθυντού της Επιχείρησης και των Διευθυντών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Και εκεί και οι ίδιοι υπάλληλοι βεβαίως προάγονται. Όταν λέω προάγονται, σαν άτομα και σαν επαγγελματίες. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε κάποια ιεραρχική εξέλιξη, δεν είναι το μόνο. Από εκεί και πέρα στις μεσαίες επιχειρήσεις θα έλεγα έχουμε λίγο και από τα δύο. Μάλλον να πάω στο άλλο άκρο, στις μικρές επιχειρήσεις δεν έχουμε διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Εκεί πραγματικά εξαρτάται από τις ικανότητες και δεξιότητες του επιχειρηματία. Εάν αυτός γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί στους συνεργάτες του, που μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν αριθμό μέχρι 10 άτομα το πολύ. Υπάρχουν λοιπόν οι καλοί, οι κακοί και οι μέτροι. Στις μεσαίες επιχειρήσεις έχουμε λοιπόν και από τα δύο. Έχουμε κάποιες, όταν αναφέρουμε σε μεσαίες επιχειρήσεις, δεν αναφέρουμε με οικονομικά δεδομένα, αλλά με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Έτσι. Άρα λοιπόν οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι από 10 έως 50-60 άτομα προσωπικό, που είναι κάποιες χιλιάδες στην Ελλάδα. Και εκεί λοιπόν έχουμε και από τα δύο. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν και κάποιον εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος να ασχολείται με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Και επιτρέψτε μου, εδώ δεν αναφέρομαι απλώς στον υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού. Αναφέρομαι στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιλογής, της σύνθεσης των ομάδων εργασίας, της ανάπτυξης των εργαζομένων και του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τους στόχους της εταιρείας. Έτσι. Και βέβαια υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις, πάντα στο μεσαίο μέγεθος, που τα θέματα προσωπικού περιορίζονται στον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Για να κλείσουμε την εκπομπή αυτή, βλέπω εδώ πέρα στην έρευνα που παρουσιάσατε, ο αντίκτυπος της κρίσης στο επιχειρήν, στην καινοτομία, στην επικέντρωση στα αποτελέσματα, και έχει και ένα σημείο που λέει στη δέσμευση.
Mm-hmm. Όπου εκεί θετικά είναι 25%, ουδέτερα 63% και αρνητικά 13%. Αυτό το 63% τι ακριβώς αντιπροσωπεύει? Νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε στη χώρα μας, πάρα πολλοί εργαζόμενοι, είτε συνειδητοποιημένα είτε μη συνειδητοποιημένα, μένουν σε μια επιχείρηση όχι γιατί έχουν ενστερνιστεί την πορεία της επιχείρησης, αλλά γιατί φοβούνται την ανεργία. Αυτό τώρα ας μου επιτραπεί να πω ότι είτε είναι πραγματικότητα, είτε νομίζουν ότι είναι πραγματικότητα. Η δέσμευση στην επιχείρηση έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τον ίδιο τον εργαζόμενο, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους. Μάλιστα. Διότι μαζί μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, άρα έχει και ο εργαζόμενος να κερδίσει. Το να αυξήσουμε το ποσοστό της δέσμευσης, που βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από τον εργαζόμενο, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σημαντικό και, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στο ομαδικό πνεύμα. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Συζητήσαμε με την κυρία Κατερίνα Τριβιζά, ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων, θέματα ηγεσίας και διαχειρίσεως του ανθρώπινου δυναμικού. Ένας τομέας ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί και το μεγαλύτερο κεφάλαιο μιας χώρας και μιας επιχείρησης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.